Χαίρετε, θυμάστε την προηγούμενη φορά που σας έλεγα ότι, μάλλον χθες που μιλούσαμε για τον Πέτρο και τον Παύλο, ότι ο Παύλος είχε γράψει στην επιστολή προς Κορινθίους τον ύμνο της αγάπης, το λεγόμενο. Αυτό είναι ένα από τα αναγνώσματα τα οποία θα διαβάσουμε την Κυριακή στην Εκκλησία, το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής 5ης Ματθαίου, που είναι και η 1η Ιουλίου, έτσι, του 2018, είναι μέσα ο ύμνος της αγάπης. Κάτι που μας χρειάζεται κάθε τόσο να θυμόμαστε, γιατί σίγουρα κάποιος φροντίζει να ξεχάσουμε τι είναι η αγάπη και να έτσι αναλυσκόμαστε σε πάθη τα οποία θεωρούμε κατά τον κόσμο θεμητά. Έτσι. Κακίες, πονηριές, ανταγωνισμοί, μαλώματα και το καθεξής. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έγραψε δύο επιστολές στους Κορινθίους. Κάθε φορά που πήγε δηλαδή, φεύγοντας πίσω, τους έγραφε και ένα γράμμα. Ήτανε παρόν δηλαδή συνεχώς μαζί τους. Στη συγκεκριμένη που είναι από το 12ο κεφάλαιο το τέλος του και το 13ο την αρχή του, λέει τα εξής. Αδελφοί, έχετε προστάσεις στο κείμενο, έτσι. Ημείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Ρωτάει κανείς λοιπόν τι είναι η Εκκλησία, τι είναι Χριστός, έτσι. Ο Χριστός είναι η Εκκλησία, η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες και ο Χριστός είναι ο κορμός, και όταν λέω ο κορμός του ανθρώπινου σώματος, έτσι, ο οποίος έχει χέρια, πόδια, κεφάλι, έχει μέλη δηλαδή, δάχτυλα και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε τα μέλη, έτσι, ο κορμός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η πραγματική σχέση που μπορείς να έχεις με τον Χριστό. Δεν υπόκειται σε συστήματα, δεν υπόκειται σε κανόνες ανθρωπίνους, αλλά σε αυτήν την απόλυτη σχέση ότι με έναν άνθρωπο ενώνεσαι, πόσο μάλλον με τον Χριστό δεν ενώνεσαι. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος για να μας πει ότι έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πετύχουμε το σκοπό της ζωής μας, που είναι η ένωση με τον Χριστό. Και ους μεν, λέει λοιπόν, ο Θεός εν τη Εκκλησία έθετο πρώτον Αποστόλους. Εδώ μιλάει τώρα για τη διάκριση των χαρισμάτων. Δηλαδή, στην Εκκλησία δεν υπάρχει ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος. Υπάρχει ο καθένας που έχει το χάρισμά του. Θυμάστε που λέγουμε τον Απόστολο Παύλος τι ήτανε, ο πρώτος μετά τον έναν. Βλέπετε, παρόλο που ήταν άνθρωπος, το τοποθετεί η Εκκλησία πρώτο μετά τον έναν. Δηλαδή, σαν να είναι και οι δύο πρώτοι και είχε ο καθένας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Έτσι λοιπόν, πρώτοι είναι οι Απόστολοι. Μετά είναι οι προφήτες. Τρίτον, διδασκάλους. Μετά είναι αυτοί που κάνουν το έργο των προφητών και των Αποστόλων. Έτσι, τους οποίους που τι λέει αλλού, πρέπει να τους προσέχουμε, γιατί εκτός του ότι είναι σπάνιοι σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, οι διδάσκαλοι του Χριστού είναι σπάνιοι, εκτός αυτού έχουν και μεγάλο πόλεμο. Έτσι, γι' αυτό εμείς πρέπει να τους προσέχουμε. Έπειτα, δυνάμεις. Έτσι, έδωσε σε ανθρώπους, εκτός από την προφητεία, την αποστολικότητα, τη διδασκαλία κτλ. Τους έδωσε άλλο είδους δυνάμεις, έτσι, οι οποίες είναι απαραίτητες. Ή τα χαρίσματα ιαμάτων. Το ξέρετε αυτό το χάρισμα το ιαματικό. Έχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι. Πας και σε κάνουν καλά. Ο Άγιος Ασένιος ο Καπαδόκης, στο χωριό του δεν είχαν γιατρό. Στην Καπαδοκία. Όποτε είχαν κάτι πήγαινε και τους διάβαζε και τους έκανε καλά. Αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Όλα αυτά, δηλαδή ας πούμε η εξυπνάδα παραδείγματος χάρη, το χάρισμα της διοίκησης, το να μπορεί ένας άνθρωπος παραδείγματος χάρη να συγκεντρώνει ανθρώπους και να τους καθοδηγεί, έτσι. Και φυσικά αναφέρεται σε μερικά από αυτά εδώ, όπως και τα γέννη των γλωσσών. Βλέπετε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν αυτό το χάρισμα. Λοιπόν, γι' αυτό λέει λοιπόν, γίνεται όλοι να είναι Απόστολοι, μη πάντες Απόστολοι. Μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουν συνιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι.
Μπορεί όλοι να έχουν αυτό το χάρισμα να μαθαίνουν γλώσσες και να λένε. Μη πάντες διερμηνεύουσι, μήπως όλοι είναι εξηγητές με των γραφών και των προφητιών. Τι θέλει να πει εδώ. Δεν μπορείς να ζηλεύσεις έναν που έχει κάτι που σ' αρέσει, γιατί την ίδια στιγμή εκείνο, εσύ έχεις κάτι που αρέσει σε εκείνον. Έτσι. Άρα η ζήλια με λίγα λόγια είναι ένα πράγμα όπως είναι ο φόβος, δηλαδή ανισόρροπο. Δεν υπάρχει κανονικά, δεν υπάρχει κάτι να ζηλέψεις. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους διαφορετικό. Αντί λοιπόν να κάνετε αυτά τα πράγματα, ζηλούτε λέει τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Να ζηλεύετε τα χαρίσματα τα πιο σημαντικά. Έτσι. Και φυσικά και έτσι καθ' υπερβολήν που οδόν ημίν δείχνει. Θα σας πω λοιπόν λέει ποια είναι τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Ποιο είναι αυτό το χάρισμα ας πούμε, τα χαρίσματα τα οποία θα σας κάνουν τι. Αν το έχετε αυτό να έχετε όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε λοιπόν. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων. Αν λέει, ας υποθέσουμε ότι ξέρω όλες τις γλώσσες όλων των ανθρώπων και πώς μιλάνε οι άγγελοι. Αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών, ηκύμβαλον αλαλάζω. Αν τα έχω όλα αυτά λέει και δεν έχω αγάπη, είμαι σαν ένα τενεκεδάκι το οποίο κάνει, είναι άδειο και κάνει τρούκου τρούκου και κύμβαλον αλαλάζω. Και ένα τύμπανο το οποίο το έχουμε σπαρλώσει, κάνει αυτό το πράγμα. Άμα το ανοίξει είναι κούφιο μέσα. Δεν έχει τίποτα. Είναι για θόρυβο μόνο. Και αν έχω προφητεία, λέει, και αν ακόμα είμαι προφήτης, διαβλέπω, ας πούμε, τα μέλλοντα. Και αν έχω και είδω τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, είναι αυτό που σας είπα. Και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη μεθυστάνει, προσέξτε. Και αν έχω, λέει, τόση πίστη που μπορώ να πάω αυτό το βουνό πάνω από εδώ και πάνω από εκεί. Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ημί. Βλέπετε. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας δυνατός άνθρωπος, ξέρω εγώ, που έχει ένα χάρισμα μεγάλο κτλ. Κάθεται και στην άκρη και δουλεύει το χάρισμά του. Αν πας εσύ κοντά και δεν σε δώσει σημασία, ουδέν εστί. Δεν είναι τίποτα. Αν δεν ενδιαφερθεί για το πρόβλημά σου, δεν είναι τίποτα. Είναι απλά τα πράγματα. Βλέπετε, αγάπη θέλει ο Θεός, έλεον λέει αλλού θέλω και ου θυσία. Δεν θέλω να με δίνετε, ξέρω εγώ πώς λέμε σήμερα, λαμπάδες, θυμιάματα, δώσ' πάρτου και προσφορές αυτά και τα λοιπά. Θέλω πάνω απ' όλα αγάπη. Λοιπόν, και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν λέει πουλήσω όλα τα υπάρχοντά μου για κάποιο σκοπό, ιερό, δεν λέω, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καθίσομαι, ακόμα και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, για τον Χριστό. Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Αν δεν έχω αγάπη, συγχωρητικότητα δηλαδή, έτσι, αντίληψη, πώς λέμε προχθές, να δέχομαι και αυτόν ο οποίος βαδίζει μαζί μου, αλλά είναι 10 μέτρα πίσω, αλλά έρχεται μαζί μου πάλι, δεν είμαι τίποτα λοιπόν, έτσι, και δεν ωφελούμαι τίποτα. Να λέγομαι χριστιανός δηλαδή, και να έχω, πώς λέμε μερικοί, να κατακτήσουμε το τάδε χάρισμα και τα αυτά. Και πλανήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθώντας να κατακτήσουν ένα χάρισμα. Ξέρω εγώ που τους άρεσε. Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Ποια είναι αυτή η αγάπη όμως, να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, γιατί τα είπαμε εμείς βέβαια και προχθές, αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι η αγάπη ξέρω που είναι το α, το β, το γ. Άσχετα πράγματα. Η αγάπη λοιπόν, προσέξτε, μακροθυμεί. Τι σημαίνει αυτό? Περιμένει, δίνει ευκαιρίες, αγαπάει, ξαναγαπάει. Έτσι, δεν βιάζεται. Τι άλλο κάνει? Χριστεύεται. Δηλαδή η αγάπη κάνει καλό μόνο. Κακό δεν κάνει. Η Χριστότητα, δηλαδή από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ποιο είναι? Η παρουσία σου να είναι ευεργετική στον κόσμο, να κάνεις καλό. Έτσι. Η αγάπη ου ζηλεί. Να, αυτό που λέγαμε. Σήμερα τι λέει ο κόσμος? Εντάξει, καλό είναι να σε ζηλεύει και λίγο άλλος, γιατί σημαίνει ότι σε αγαπάει. Πού φτάσαμε, παιδιά? Πού φτάσαμε? Η αγάπη υπερπερεύεται. Ποιος κέρδισε αυτό το ρήμα? Πες το. Όχι. Μπράβο. Μπράβο. Κοκορεύεται. Αυτό είναι πιο καλή η λέξη. Στο περπερεύεται. Έτσι. Ναι. Τι κάνει? Σαν τον κόκορα. Σαν τον πετινό. Σαν τον φασιανό. Σαν τον, σαν τον παγώνι. Ναι. Επειδή έχει μεγάλα φτερά, κάνει και απλώνει τα φτερά του. Αυτό ξέρει να κάνει.
άμα το πάρει στο κυνήγι, θα τρέχει. Έχει φοβισιάρικο πολύ. Λοιπόν, ούφηση ούτε, το ίδιο πράγμα, δηλαδή φουσκώνει, φουσκώνει, περπατάει, βλέπεις, με ύφος 100 καρδιναλίων, λέει ότι ξέρεις, εγώ ας πούμε, έχω κάνει στη ζωή μου και κάτι βλακίες. Ή αυτά που μας λέγανε οι γονείς μας, Θεός χωρές τους, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για σένα. Ξέρω, ξέρω. Ξέρω τι έχεις κάνει για μένα. Μεγάλη κουβέντα, μην την πείτε ποτέ στα παιδιά σας. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην τους λέτε τι έχω κάνει εγώ για σένα. Γιατί θα τη φας καμιά μέρα και θα είναι πολύ άσχημη. Η αγάπη λοιπόν ουκ ασχημονή. Αυτό το ασχημονή, ξέρετε, αναφέρεται στη συμπεριφορά του ανθρώπου, διότι και η συμπεριφορά βοηθάει πάρα πολύ τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, όταν αγαπάς, δεν μιλάς άσχημα στον άλλον. Δεν τον φέρεσαι άσχημα. Έτσι. Κρατάς ακόμα και κάποια προσχήματα, θα λέγαμε, κάποια όρια, προκειμένου να διατηρήσεις σε ένα υψηλό επίπεδο τη σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ασχημονεί λοιπόν η αγάπη. Δεν κάνει άσχημα πράγματα. Μου ζητεί τα εαυτής. Σήμερα ακόμα και στο γάμο πάει ο άνθρωπος να παντρευτεί για να πάρει. Πάει για να πάρει. Τα εαυτής ζητάει. Δεν είναι όμως έτσι. Η αγάπη είναι να ζητάς του αλουνού. Ου λογίζεται, ου παροξύνεται μάλλον. Επειδή αγαπάς, καλώς τα παλικάρια, καθίστε σε μια άκρη. Καθίστε σε μια άκρη. Επειδή αγαπάς, παραδείγματος χάρη, θες να νευριάσεις, αλλά δεν νευριάζεις, έτσι, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν. Και επειδή λέει τη λέξη λογίζεται ο Απόστολος Παύλος, για ποιο πράγμα μιλάει, για τους λογισμούς, έτσι. Όταν αγαπάς δεν αρχίζεις να λες συνέχεια εκείνο, το άλλο, το αυτό έκανε, εκείνο έκανε το άλλο, πώς το έκανε, γιατί το έκανε, έτσι. Αγαπάω σημαίνει αυτός είναι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, ό,τι είναι αυτοί και τους δέχομαι όπως είναι. Λοιπόν, ου χέρι επί τη αδικία. Χέρι επί τη αδικία, σε ποια λέξη πάει το μυαλό σας? Χέρι, χερεκακία, βεβαίως. Ο χερέκακος άνθρωπος τι κάνει? Όταν υποφέρεις, χαίρεσαι. Ναι. Ή μπορεί να λέει μετά κιόλας, κοίταξε, είδες που στα έλεγα εγώ. Να, φάτην τώρα. Και κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, συγχαίρει δε τη αληθεία, έτσι. Ο άνθρωπος της αγάπης τι κάνει? Χαίρεται μαζί σου. Να, αυτό είναι το σημαντικό. Ε? Όταν χαίρεσαι εσύ, χαίρεται η εκείνος. Δεν ζηλεύει. Λέει, μπράβο Ανέστη, ξέρω εγώ, τα κατάφερες, ωραία, καλά τα έκανες. Και φυσικά, πάντα στέγη, τι είναι στέγη, με ήττα πέστωσης. Έτσι, η στέγη, πάντα στέγη η αγάπη λοιπόν, πάντα πιστεύει, έτσι, τι θα πει πιστεύει, όχι πιστεύει τα πάντα. Έτσι, εμπιστεύεται εκεί, μέχρι τέλος. Πάντα ελπίζει. Έτσι, η ελπίδα έχουμε αναλύσει και άλλη φορά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, είναι κάτι χειροπιαστό, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Α, θα ελπίσω και έχει ο Θεός, και κάτι. Το εκμεταλλευόμαστε τη φράση έχει ο Θεός για λάθος. Η ελπίδα είναι τι είναι ακριβώς? Υπόσταση το μη βλεπωμένο, τι σημαίνει αυτό, αφενός και αφετέρου, ότι κάτι γίνεται και ελπίζω. Αν δεν γίνεται τίποτα, δεν ελπίζω. Στην αγάπη όμως πάντα κάτι γίνεται. Τσούκο, 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 οπότε ελπίζει ο άνθρωπος. Και πάντα υπομένει, έτσι. Πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Το τελευταίο μου αρέσει πολύ γιατί σήμερα οι άνθρωποι λένε συνήθως αγαπάω και ξεαγαπάω. Κάποτε αγαπούσα, λέει, τώρα δεν αγαπάω. Έχουν μπερδέψει τα πράγματα οι άνθρωποι. Ναι. Έρωτες, αγάπες, συναισθήματα, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Είναι όλα ένα πράγμα. Ναι. Κάποτε δεν σ' αγαπούσα, τώρα δεν σ' αγαπάω. Πώς είναι το κανάλι. Δεν ξέρουμε λοιπόν να κρίνουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Οπότε, να έχετε στο νου σας, έτσι, τον ύμνο της αγάπης, ο οποίος βρίσκεται στην Α' προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Την Κυριακή, πρώτο Θεός,
Ο Χριστός πάει στη χώρα των παράνομων επιχειρηματιών. Αυτοί οι οποίοι, κόντρα στο Μωσαϊκό νόμο, εξέτρεφαν γουρούνια και τα τρώγαν κιόλας, έτσι, και τα πουλούσαν στους ειδωλολάτρες. Γιατί οι Εβραίοι δεν έτρωγαν γουρούνια, έτσι. Στη χώρα των Γεργεσινών, ένας ιεροκήρυκας έλεγε κάποτε, πήγε ο Χριστός στη χώρα των Γαϊδουρινών. Γιατί όντως, άμα δείτε τον τρόπο με τον οποίο τον φέρθηκαν, ήταν όντως γαϊδουρινός. Γιατί για τα γουρούνια πούλησαν τον Χριστό. Είναι καθοριστικό αυτό. Για το συμφέρον. Ματθαίου λοιπόν, 8ο κεφάλαιο, 28 με 34 και 1 το στην αρχή. Και ελθόντι αυτό εις το πέραν εις τη χώρα των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, εκ των μνημείων εξερχόμενοι. Δύο δαιμονισμένοι που μένανε στους, τι είναι το μνημείο? Στα μνημεία. Στους τάφους, μέσα μένα, τόσο δαιμονισμένοι. Και κατάλαβαν ότι έρχεται ο Χριστός. Γιατί οι δαίμονες ξέρουν. Οι οποίοι ήταν χαλεπί λίαν. Τι σημαίνει χαλεπός? Χαλέπι της Συρίας, ο δύσκολος. Ήταν, λέει, χαλεπί λίαν. Τι σημαίνει? Ήταν πολύ, πώς θα το πω, φοβερή, δηλαδή ασυνεννόητη, έτσι αυτό λέμε, δεν μπορούσε να συνηθίσει μαζί του. Ήταν τέλος πάντων, ναι, ό,τι να είναι. Ώστε μη ισχύει την απαρελθύντε της οδού εκείνης. Δεν μπορούσε κανείς να περάσει από εκείνη το δρόμο. Ναι. Γιατί ήταν η τρελή εκεί πέρα, θα λέγαμε σήμερα. Πάμε από την οδό των τρελών. Δεν πάμε. Και εδώ έκραξαν λέγοντες. Οι δαίμονες φυσικά μέσα από τους δαιμονισμένους. Τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού? Ποιος εδώ γνωρίζει τον Χριστό και τον ομολογεί? Ο διάβολος. Γι' αυτό μην εντυπωσιάζεται αν σας πει κάποιος ότι ο διάβολος ξέρει καλύτερα από εμάς ποιος είναι ο Χριστός. Το ξέρει. Και ήταν και πιο κοντά από εμάς. Αλλά και είναι η διαφορά ότι δεν τον αγαπάει. Να, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Αγαπάει τον εαυτό του. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο διάβολος, τι έγινε λέει μεταξύ μας Ιησού Ιε του Θεού? Έρχεσαι, λέει, ήλθες όδε προ καιρού βασανίσει μας. Ήρθες να μας βασανίσεις πριν γίνει ακόμη Δευτέρα Παρουσία. Ναι. Είναι δε μακράν από αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη. Τέλος πάντων, σε περιστατικό εκεί ήταν παρακάτω αγέλη, έτσι, η αγέλη είναι το κοπάδι. Χείρων βοσκωμένων. Ήταν ελευθέρας βοσκής που λέμε σήμερα, τα γουρούνια. Βιολογικά. Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτό λέγοντες. Οι δαίμονες πριν καλά μιλήσει ο Χριστός, επειδή ήξεραν τι θα συμβεί, ή εκβάλεις ημάς, αφού δεν θα μας εκβάλεις, μας πετάξεις, επίτρεψον ημί να απελθύν εις την αγέλην των χείρων. Να πάμε στα γουρούνια, άφησέ μας. Και ο Χριστός το δέχεται αυτό, γιατί ήθελε να κάνει και ένα μάθημα στους άλλους, τους παράνομους, οι οποίοι κερδίζαν το ψωμί τους με παράνομο τρόπο. Και είπεν αυτοίς, βλέπετε ο Χριστός ότι είναι τηρητής του Μωσαϊκού νόμου, μέχρι να τον αλλάξει, βλέπετε. Τον συμπληρώνει τον νόμο, δηλαδή πετάει από μέσα αυτά που δίνουν από του Θεού. Δεν τον καταργεί τον νόμο, τον συμπληρώνει. Λοιπόν, και είπεν αυτοίς, υπάγεται. Οι δε εξελθόντες απήλθουν στην αγέλην των χείρων. Μπήκαν μέσα στα γουρούνια και ειδού όρμησεν πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσα. Είχε έναν κρυμό εκεί, πέσανε από τον κρυμό στη θάλασσα και απέθαναν εν τη σίδαση. Και πνίγηκαν τα γουρούνια με λίγα λόγια, έτσι, και πάνε τα γουρουνάκια. Οι δε βόσκοντες έφυγουν και απελθόντες εις την πόλη απήγγελαν πάντα και τα το δαιμονιζομένο. Πήγαν λοιπόν στην πλατεία και άρχισαν να λένε, κοιτάξτε να δείτε, μας κατέστρεψε αυτός. Εντάξει, θεράπευσε δύο δαιμονισμένους, αλλά τι μας ενδιαφέρει, εδώ, ο Παράς. Και ακούστε τι γίνεται τώρα, γιατί ήτανε γαϊδουρινή η Γεργεσινή. Και ειδού πάσα η πόλης, όταν λέμε πάσα η πόλης, όλη η πόλη, τι έκανε. Εξήλθεν η συνάντηση του Ιησού και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν, όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν. Έτσι.
και το παρεκάλεσαν εδώ, έχει και μια επιτακτική εφαρμογή. Αλλιώς θα έλεγε, ηρώτησαν αυτό. Ε? Στην αρχή ελληνική θα του έλεγε, ηρώτησαν αυτόν, τον παρεκάλεσαν. Εδώ τώρα δεν έχουμε και πολύ παρακάλια. Τον παρεκάλεσαν λοιπόν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν. Και φυσικά επειδή βλέπετε νωρίτερα ότι μπήκε από τη λίμνη ο Χριστός στη χώρα των Γεσσηνών και εν βάση στο πλοίο διεπέρασαν και ήλθαν στην Ιδία πόλη. Ποια είναι η Ιδία πόλη? Βάστε. Άρα απέναντι από αυτό, με λίγα λόγια σε εκείνη τη λίμνη κοντά, ήταν όλα τα... Πώς λέει κακό χωριό τα λίγα σπίτια, εκεί ήταν μαζεμένοι όλοι. Τέλος πάντων, άλλο αυτό, ιστορικά το λέμε και άλλο το αυτό, γιατί παίζει ρόλο. Καμιά φορά εμείς εδώ, χαριτολογώντας όχι ότι ισχύει, λέμε για τις Σαμοθράκες, πούμε ότι είναι ό,τι να είναι. Οι Σαμοθρακίτες. Αλλά ένσταση, κύριε Πρόεδρε. αλλά θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι όταν είσαι με τον Χριστό, αλλάζουν και τα μέρη και οι καταγωγές. Και ακόμα και η διαπαιδαγώγηση που έλαβες, που λέγαμε προηγουμένως, τι κακό μας κάνουν καμιά φορά οι παιδαγωγοί μας, αλλά και τι καλό μας έκαναν. Αυτά τα ολίγα για την Κυριακή, την οποία την τιμούμε έτσι. Νωρίτερα βέβαια θα έχουμε την εορτή των Αποστόλων και Πέτρου και Παύλου, έτσι, την Παρασκευή και το Σάββατο των Αποστόλων. Βέβαια τον Πέτρο και τον Παύλο τον τιμήσαμε εχθές λέγοντας και μαθαίνοντας για τη ζωή τους περισσότερα πράγματα. Και Θεός βοηθός. Η προσευχή συνεχίζεται, η οποία αφορά το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο σας το έχω, και πλέον είμαστε σε θέση να απαιτήσουμε από εκείνον να μας ταυτοποιήσει. Εντάξει, άντε, να είστε, Παναγία μαζί σας.